Λέω να ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας από την επικαιρότητα. Βεβαίως. Σήμερα βγήκε η απόφαση του Ιερίου Πάγου που ανατρέπει την απόφαση να επαναπροσληφθούν οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι να μου σχολιάσεις αυτή την απόφαση του Ιερίου Πάγου και τι σημαίνει. Όλοι μείναμε εμβρόντιτοι από την απόφαση του Ιερίου Πάγου. Ο Άριος Πάγος βρέθηκε σε μια από τις χειρότερες, θα έλεγα, στιγμές στην ιστορία του. Η απόφασή του σε βάρος των απολυμμένων καθαριστριών, δυστυχώς, μόνο ως βαρβαρότητα μπορεί να χαρακτηριστική και είναι μια απόφαση άκρως προκλητική, όχι μόνο για τις καθαριστριές, αλλά για τον ελληνικό λαό, για τις γυναίκες ιδιαίτερα, θα έλεγα, όλης της Ελλάδας. Είναι μια απόφαση πρόκληση η οποία θα γραφτεί με τα πιο μελανά χρώματα στην ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς ο Άριος Πάγος, αν δεν έβγαλε μια απόφαση κατ' επιταγή και κατ' εντολή της κυβέρνησης, η απόφασή του σίγουρα είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κυβέρνησης και της πολιτικής απολύσεων που κάνει στο δημόσιο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Την ίδια ώρα, τα ΜΑΤ, δίπλα στη βαρβαρότητα της απόφασης του Ιερίου Πάγου, εκφράσαν και την αστυνομική βαρβαρότητα για άλλη μια φορά, επιτιθέμενη απρόκλητα σε βάρος των καθαριστριών, των απολυμμένων καθαριστριών, νέα παιδιά σε βάρος των μανάδων τους που ζητάνε τη δουλειά τους. Γιατί πλένουν σκάλες, έχουν τη σκούπα στο χέρι, κουβαλάνε τους κουβάδες για να καθαρίσουν τα γραφεία και είναι ο εχθρός της σημερινής μνημονιακής και τροϊκανής Ελλάδας που πρέπει να μείνουν στο δρόμο για να εξυγειανθεί αυτή η χώρα και βάζουν τα ΜΑΤ εναντίον των καθαριστριών. Εντροπή βεβαίως για νέους ανθρώπους στα ΜΑΤ να χτυπάνε τις μανάδες τους. Και δυστυχώς αυτή η επίθεση των ΜΑΤ σε βάρος των καθαριστριών έχει εξελιχθεί σε επιχείρηση τον τελευταίο καιρό. Είναι δύο οι καθαρίστριες που έχουν σακατέψει κυριολεκτικά και τις έχουν στείλει στο χωρίο και γυρίζουν με τα χαροτσάκια. Δεν μπορούν να περπατήσουν. Εμείς θα προχωρήσουμε σε μηνύσεις σε βάρος των αστυνομικών αρχών που κάνουν αυτές τις επιθέσεις. Και όταν λέω εμείς, εννοώ πρώτα απ' όλα οι ίδιες οι καθαρίστριες. Το κίνημα το ίδιο. Θα προχωρήσει σε μηνύσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κάνει και από ό,τι μας έχουν ενημερώσει. Και εμείς θα σηκώσουμε αυτό το θέμα όσο μπορούμε πολιτικά. Πάντως ο αυταρχισμός και οι δικαστικές αποφάσεις δεν θα σταματήσουν τον αγώνα των καθαριστριών. Δεν πρόκειται να το σταματήσουν. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί και ο αγώνας των απολυμμένων στο δημόσιο. Ένας μεγάλος χήμαρος μέσα στο καλοκαίρι θα εξελιχθεί σε μια αγωνιστική κήτη ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση η οποία πνέει πλέον τα λίστια. Είναι μια κυβέρνηση με ημερομηνία λήξης. Συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Ναι, αλλά εδώ αυτή η απόφαση του Ιερίου Πάγου ήρθε και έδεσε και με μια άλλη απόφαση που διάβαζα σήμερα στις εφημερίδες, οι οποίες επιτρέπουν τις σωματικές απολύσεις με, δεν ξέρω αν το έμαθε, 40 απολύσεις στην Χαλιβουργική. Άλλη μια βαρβαρότητα σε βάρος των εργαζομένων. Όχι τώρα του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα που λέγεται ότι εν πάση περιπτώσει στο δημόσιο είναι προνομιούχοι, στον ιδιωτικό τομέα είναι οι άγρια εκμεταλλευόμενοι. Ορίστε και αυτοί. Ομαδικά στο δρόμο. Προκειμένου υποτίθεται να περισσωθεί η επιχείρηση. Η επιχείρηση θα περισσωθεί με τους εργαζόμενους στο δρόμο. Τι να την κάνουν τις επιχειρήσεις όταν οι εργαζόμενοι τους πετάγονται στο δρόμο και δεν δουλεύουν και δεν έχουν θέσεις απασχόλησης. Και το δράμα, η τραγωδία είναι αυτά που είπε βεβαίως η νεότερη τώρα, η νεότευτη κυβερνητική εκπρόσωπος, η οποία λέει, βεβαίως λέει, πρέπει να εγκαινιάσουμε τις ομαδικές απολύσεις και μάλιστα γρήγορα για να σώσουμε τις επιχειρήσεις, να δουλεύουν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή,
Ομαδικές απολύσεις, αυτό που σας είπα. Χωρίς κυβερνητική πολιτική πια. Χωρίς εργαζόμενους. Εδώ η χώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ζούμε έναν αντεργατικό μεσαίωνα. Πριν από κάποιες μέρες πραγματοποιήθηκε ο ανασχηματισμός της δικοματικής κυβέρνησης. Τα φιλικά προς την κυβέρνηση ΜΜΕ, δηλαδή στην πραγματικότητα όλα τα ΜΜΕ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μιλάνε για σαρωτικό ανασχηματισμό και με πολλά νέα πρόσωπα. Θα ήθελα τη γνώμη, τη δική σου, σε σχέση με αυτόν τον ανασχηματισμό και αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα για την κυβέρνηση που δημιουργήθηκε μέσα από την ΙΤΑ το προηγούμενο μήνα στις ευρωεκλογές. Ο ανασχηματισμός αυτός πράγματι άλλαξε αρκετά πρόσωπα στο κυβερνητικό σχήμα. Δεν άλλαξε όμως με κανένα τρόπο τον βασικό πολιτικό προσανατολισμό της κυβέρνησης. Αυτός μένει αμετάθετος και πολύ φοβούμε ότι θα εξελιχθεί σε ακόμα χειρότερη κατεύθυνση για τους εργαζόμενους και την ελληνική οικονομία. Καταρχάς, στο νέο κυβερνητικό σχήμα είχαμε ως νέο τσάρο τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη. Μια κοψιά και ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης με τον κύριο Στουρνάρα. Μια πολιτικο-ιδεολογική κοψιά. Και οι δύο προέρχονται από την ίδια μήτρα των Σιμιταδρόπων. Από τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο Υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται οι ίδιοι οι άνθρωποι της ίδιας συνωμοταξίας, πολιτικής συνωμοταξίας, και άνθρωποι που στην ουσία είναι στο περιβάλλον του κυρίου Σιμίτη. Του κυρίου Σιμίτη που εγκαινίασε τον λεγόμενο εξυγχρονιστικό δρόμο της νεοφιλελεύθερης μετάλλαξης της ελληνικής οικονομίας. Νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη που οδήγησε στην κρίση, συνεχίζεται μέσα στην κρίση και καταστρέφει την Ελλάδα ως πολιτική μέσα στην κρίση. Αυτός είναι ο Γκίκας Χαρδούβελης. Εγγύηση ότι θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί η τροϊκανή μνημονιακή πολιτική. Απ' την άλλη μεριά είχαμε στην κυβέρνηση πλήθος λαϊκιστών δημαγών, αυτοί που προπαγάνδιζαν με τευτελείας την κυβερνητική πολιτική στα κανάλια, μπήκανε και στην κυβέρνηση δίνοντας έτσι προεκλογικό χρώμα στο κυβερνητικό σχήμα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Σαμαράς αναγνωρίζει ότι η κυβέρνησή του έχει προεκλογικό χαρακτήρα. Και πράγματι αυτή η κυβέρνηση θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μια θερινή παρένθεση. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα αντέξει πέρα το φθινόπωρο. Ο τόπος κατά πάσα πιθανότητα οδηγείται το φθινόπωρο σε εκλογές. Γιατί δεν θα βρουν τους 180. Η κυβέρνηση λέει ότι θα τους βρει και η βούλτευση, η νέα, πώς λένε, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι θα τους βρούμε και να πάτε όλοι για μπάνιο και τέτοια. Όσες επιχειρήσεις σύγχρονης αποστασίας και αν κάνει η κυβέρνηση, 180 δεν θα βρει. Δεν βρίσκονται 180 παραδομένοι στο τροϊκανό μνημονιακό σχέδιο βουλευτές από αυτή τη Βουλή. Και αυτή η Βουλή ξέρει δεν πολύ... Δεν θα έχουμε, λες, επανάληψη του 60, συνδημόπους και τέτοια. Καταρχάς, η επανάληψη του 60 θα είναι σε χειρότερη έκδοση, αν θα γίνει τώρα. Αλλά, θα υπάρξει μια εξαγορά ανοιχτή, εννοείς. Σε χειρότερη έκδοση και από την άποψη των μεθόδων που θα ακολουθούν για να βρεθούν οι 180, αλλά και από την άποψη των βρώμικων και σκοτεινών επιπτώσεων που θα έχει μια νέα σύγχρονη αποστασία στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Δεν θα βρεθούν, εγώ πιστεύω, 180. Η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να εκλέξει πρόεδρο από την παρούσα Βουλή. Θα πάει υποχρεωτικά κάτω από τη λαϊκή πίεση και κάτω από την πίεση της δυσαρμονίας της παρούσας Βουλής με τη λαϊκή βούληση, θα πάει σε εκλογές. Και αυτές τις εκλογές θα τις χάσουν παταγωδώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποκτήσει σε αυτές τις εκλογές ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό των ευρωεκλογών. Θα έχει μια πολύ μεγαλύτερη πολιτική και εκλογική δυναμική. Ναι, εδώ όμως θα σου λέγα το εξής, ότι η δικοματική κυβέρνηση, η μνημονιακή Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ,
προσπαθεί να δεσμεύσει και την επόμενη κυβέρνηση, ας είναι και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το πιο χοντρό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι ότι προτείνει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον Γιάννη τον Στουρνάρα. Το πρόβλημα μου είναι το εξής. Ναι. Πώς θα αντιδράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι ακόμα και αν γίνει κυβέρνηση, θα είναι πολύ δύσκολο να τον εξαναγκάσει σε παραίτηση. Τα έχουν φτιάξει έτσι τα μνημονιακά συστήματα. Ναι, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση, προκειμένου να δεσμεύσει την πολιτική που εφαρμόζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας για τα επόμενα 6 χρόνια, σπέβδει μονομερώς, αυθαίρετα, με απαράδεκτο τρόπο, να εγκαταστήσει στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα. Τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος είναι τροϊκανός, ο οποίος είναι μνημονιακός, και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να ακούσει τίποτα για τη διαγραφή του χρέους. Αυτά όλα είναι εχέγγυα για τους πιστωτές, αλλά δυστυχώς στρέφονται ενάντια στη χώρα και στον ελληνικό λαό. Εμείς αντιδράσαμε σε αυτή την τοποθέτηση. Επίσημος είσαι. Ζητήσαμε συνεννόηση. Κάτι που έπρεπε έτσι κι αλλιώς να γίνει και να γίνεται για τέτοιες κρίσιμες θέσεις. Η κυβέρνηση μας έγραψε τα παλιά της τα παπούτσια. Να ξέρει όμως ότι δεν πρόκειται να δεσμεύσει αύριο μια κυβέρνηση της αριστεράς στη χάραξη της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής της πολιτικής, λόγω του ότι στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι ο κύριος Στουρνάρας. Την πορεία της χώρας δεν την καθορίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Ούτε την καθορίζει η Φραγκφούρτη και οι κεντρικοί τραπεζίτες της Φραγκφούρτης. Την πορεία της Ελλάδας και της χώρας μας θα την καθορίσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του και τους αγώνες του. Αυτός είναι ο κυρίαρχος, αυτός αναδεικνύοντας μια κυβέρνηση αριστεράς θα αποφασίσει μια ριζοσπαστικά νέα πορεία με αντιμνημονιακό και προοδευτικό περιεχόμενο. Και αυτή την πολιτική, την αντιμνημονιακή και προοδευτική, θα την εφαρμόσει κατά γράμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, με συνέπεια και σταθερότητα, ανεξάρτητα από αντιστάσεις, ανεξάρτητα από παρεμβάσεις εσωτερικού ή ευρωπαϊκού ή εξωτερικού γενικώς. Δεν πρόκειται να πτωηθούμε από αυτούς του είδους τις αντιστάσεις και αντιδράσεις και επεμβάσεις. Η κυβέρνηση προχώρησε στο πρόωρο κλείσιμο της Βουλής και σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ την κατήγγειλε λέγοντας ότι φοβάται τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ότι επιλέγει τις ασφαλείς συνθέσεις των φετινών τμήματων. Δηλαδή, πώς η κυβέρνηση περνάει τα μέτρα μέσα των φετινών τμήματων, πώς ακριβώς τεχνικά γίνεται το θέμα? Η κυβέρνηση με απαράδεκτο τρόπο έσπευσε ευνηδιαστικά ερήμην των κοινοβουλευτικών διαδικασιών να κλείσει την ολομέλεια της Βουλής και να περάσει στα θερινά τμήματα. Γιατί το έκανε αυτό? Πρώτον, για να ρίξει το πολιτικό θερμόμετρο και να στείλει το μήνυμα ότι τώρα όλοι οι διακοπές, οι βουλευτές πάνε διακοπές, άρα η πολιτική ζωή υποβαθμίζεται. Δεύτερον, το έκανε αυτό γιατί θέλει να περάσει κρίσιμα νομοσχέδια το καλοκαίρι και θέλει να έχει ελεγχόμενη τη σύνθεση των θερινών τμήματων της Βουλής. Και είναι ελεγχόμενη η σύνθεση των θερινών τμήματων, διότι σε κάθε θερινό τμήμα μετέχει ένας περιορισμένος αριθμός κυβερνητικών βουλευτών και το σύνολο του θερινού τμήματος είναι 100 βουλευτές. Αυτό τον περιορισμένο αριθμό κυβερνητικών βουλευτών τον ορίζει, τον τοποθετεί η κυβέρνηση με απόφασή της. Επομένως, τους βουλευτές οι οποίοι δυσφορούν, οι οποίοι δεν θέλουν να ψηφίσουν ή εν πάση περιπτώσει έχουν αντιρρήσεις επί των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, τους αποκλείει από τη σύνθεση της Βουλής και βάζει αυτούς και οι οποίοι είναι δικοί της. Και διευκολύνει βεβαίως και τους ίδιους. Που να πούνε ότι εμείς δεν ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε, εμείς αν είμαστε δεν θα ψηφίζαμε. Κατάλαβα. Έχει λοιπόν και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ακέρια η κυβέρνηση. Ωραία, ας πάμε τώρα στην ουσία. Ποιοι είναι οι λόγοι που αποφάσισε να κλείσει πρώτα τη Βουλή? Τώρα, τι θα περάσει από αυτή τη Βουλή και θέλει να έχει ελεγχόμενη σύνθεση? Έτσι. Θέλει να περάσει πολύ κρίσιμα νομοσχέδια
για τα οποία υπάρχουν πολύ ευρύτερες αντιδράσεις. Αντιδράσεις όχι μόνο λαϊκές, αλλά και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Για παράδειγμα, θέλει να περάσει μέσα στο καλοκαίρι το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο στην καταπάτηση των Αιγαλών και των Παραλίων. Απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο υπήρξαν αντιδράσεις σχεδόν σ' άλλους και τους ίδιους κυβερνητικούς βουλευτές. Αυτό όμως το νομοσχέδιο είναι προαπαιτούμενο για τις δόσεις, τις θερινές της Τρόικας. Α, το έχει επιβάλει η Τρόικα βέβαια, να ιδιωτικοποιηθούν οι παραλίες, δηλαδή. Βεβαίως το έχει επιβάλει, αλλά η Ισπανία να πάμε σε ιδιωτικοποίηση των παραλίων και να συμβεί και στη χώρα μας αυτή η μεγάλη καταστροφή των ακτών που έγινε στην Ισπανία. Επειδή λοιπόν είναι προαπαιτούμενο και πρέπει να περάσει, θα το περάσει μέσα στο καλοκαίρι, θα τοποθετήσει οι βουλευτές της απολύτου εμπιστοσύνης της, θα βγάλει έξω από τη σύνθεση όσους αντιδρούν και θα περάσει το νομοσχέδιο ακόμα και αν κάνει ονομαστική ψηφοφορία που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο θα γίνει και με τη μικρή ΔΕΗ. Τι σημαίνει αυτό, τι ακριβώς είναι η μικρή ΔΕΗ? Η μικρή ΔΕΗ είναι, θα τεμαχιστεί η ΔΕΗ, το ένα μέρος της θα εκποιηθεί και το μικρότερο μέρος της θα μείνει στο δημόσιο σε πρώτη φάση για να περάσει και αυτό στην εκποίηση και ιδιωτικοποίηση σε δεύτερη φάση. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν που διαλύει τη δημόσια ΔΕΗ, τελειώνει με τη δημόσια ΔΕΗ, προκαλεί αντιδράσεις. Και πρώτα απ' όλα αντιδράσεις στους κυβερνητικούς βουλευτές που είναι από την Κοζάνη, από την Αρκαδία. Γιατί τι επίπτωση θα έχει αυτό το νομοσχέδιο και για τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές? Για τους εργαζόμενους θα έχει επίπτωση την απόλυση και την υποβάθμιση των εργασιακών σχέσεών τους, ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση και υποβάθμιση των μισθών και της προοπτικής τους. Ένα για τους εργαζόμενους και δεύτερον για τους καταναλωτές θα έχει ως επίπτωση την ακόμα πιο ραγδαία αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Ήδη πολλά σπίτια δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και τους έχουν κόψει το ρεύμα. Φτωχά σπίτια τα ζούμε στη Β' Πειραιά και στο Πέραμα και στη Νίκαια με τα κομμένα, σπίτια με κομμένο ρεύμα που χρησιμοποιούν κεριά, λες και είμαστε στην εποχή προ της εφεύρεσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι ανατιμήσεις στα τιμολόγια με μια ιδιωτική ΔΕΗ θα είναι ακόμα μεγαλύτερες, πράγμα που σημαίνει ότι θα περάσουμε στην λίθινη εποχή στην Ελλάδα με μια ΔΕΗ ιδιωτικοποιημένη. Και βεβαίως, όπως ξέρετε, αυτό θα έχει επιπτώσεις και στη βιομηχανία, για να λέμε τα πράγματα και από αυτή την άποψη, διότι το κόστος το ενεργειακό αναγκάζει πάρα πολλές βιομηχανίες να έρθουν σε δυσχερή θέση, δυσχερέστατη θέση, λόγω αυτού του δυσβάστακτου βάρους. Είναι έγκλημα για την ελληνική οικονομία η μικρή ΔΕΗ και η ιδιωτικοποίηση γενικότερα της ΔΕΗ. Είναι καταστροφικό, θα το περάσει μέσα στο καλοκαίρι, είναι και αυτό προαπαιτούμενο για τις τροϊκανές δόσεις και εδώ θέλει ελεγχόμενη σύνθεση η κυβέρνηση, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτό το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Αυτά είναι τα εγκλήματα, αυτά είναι τα θερινά πραξικοπήματα, τα θερινά εκτρώματα. Βεβαίως όμως δεν είναι βέβαιον ότι η κυβέρνηση, επειδή η ελεγχόμενη σύνθεση θα περάσει και αυτά τα νομοσχέδια, γιατί ίσως να λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Γιατί έχουμε ζήσει και άλλες περιόδους στη χώρα μας όπου μέσα στο καλοκαίρι και παρά το καλοκαίρι έχουν αναπτυχθεί πολύ μεγάλα κινήματα και πολύ μεγάλοι και αποτελεσματικοί αγώνες. Στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για τους λόγους για τους οποίους έκλεισε η κυβέρνηση την πρόωρα τη Βουλή, αναφέρει και πολιτικά στοιχεία όπως είναι την υπόθεση Μπαλτάκου και Κασιδιάννη και την υπόθεση Μιχαλάκη. Θα ήθελα λίγο βεβαίως ένα σχολιασμό από σένα. Βεβαίως. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εκκρεμούσαν υποθέσεις άρσης ασυλίας. Μία από αυτές ήταν η υπόθεση του Κασιδιάρη με τον Μπαλτάκο, η υπόθεση δηλαδή του γνωστού βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Κασιδιάρης με τον Μπαλτάκο. Εδώ είχε πάει δικογραφία στη Βουλή από την δικαιοσύνη και ζητούσε τη δίωξη του Κασιδιάρη.
Θα έπρεπε να συζητηθεί η δίωξη στην Επιτροπή Διοντολογίας και μετά να έρθει η άρση ασυλίας του στη Βουλή. Το ίδιο υπήρχε δικογραφία από τη δικαιοσύνη για τον κύριο Μιχελάκη για μια άλλη υπόθεση, για τον κύριο Γεωργιάδη μια άλλη υπόθεση, για τον κύριο Παναγιωτόπουλο μια άλλη υπόθεση και άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σειρά υποθέσεων που έπρεπε να εξεταστούν. Και είχαν πάει φάκελοι και θα εξετάζονται εκείνες τις μέρες από την Επιτροπή Διοντολογίας. Όμως κλείνοντας τη Βουλή, την ολομέλεια της Βουλής, η κυβέρνηση και πηγαίνοντας στα θερινά τμήματα, δεν λειτουργεί πλέον η Επιτροπή Διοντολογίας κατά τον κανονισμό της Βουλής. Και δεν έρονται ασυλίες στα θερινά τμήματα. Πρέπει να πάμε στην ολομέλεια. Άρα αυτές οι υποθέσεις παραπέμπονται στις καλένδες. Για το φθινόπωρο και βάλε. Και αν πάμε σε εκλογές, βεβαίως αρχίζει να λειτουργεί η επόμενη Βουλή και η υπόθεση αυτή είναι στο αόριστο μέλλον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχαν κρίσιμοι λόγοι για το εσπευμένο κλείσιμο της ολομέλειας και πολύ σοβαροί. Θα λέω να κλείσουμε αυτή την συνέντευξή μας με μια πάλι καθαρά πολιτική ερώτηση. Και αυτό η ερώτηση αφορά το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι. Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε αναβρασμό. Ένα τους κομμάτι βλέπει συνεργασία με τα δύο μνημερανικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία και ένα άλλο κομμάτι προκρίνει την συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο πάνω στα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά. Να αποσαφηνίσουμε τι είναι και τι σημαίνει κεντροαριστερά. Γιατί ο κόσμος ακούει το κέντρο, ακούει και την αριστερά και μπερδεύεται. Και μπερδεύεται. Σου λέει είναι και λίγο αριστερή. Για να το πω απλά, κεντροαριστερά είναι το άλλο όνομα του ΠΑΣΟΚ και των διάφορων παραφιάδων και δορυφόρων του ΠΑΣΟΚ. Επομένως, να μην υπάρχει κανένα μπέρδεμα και καμιά σύγχυση όταν ακούμε κεντροαριστερά. Κεντροαριστερά είναι το άλλο όνομα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, των άγριων μάλιστα νεοφιλελεύθερων πολιτικών, είναι το άλλο όνομα των τροϊκανών και μνημονιακών επιλογών. Αυτή η κεντροαριστερά έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στη χώρα. Αυτή η κεντροαριστερά σχεδόν αδιάλειπτα μαζί με την κεντροδεξιά, βλέπετε το παίζουν μπαλάκι κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Το κέντρο και κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Πάμε πακέτο. Αυτή η κεντροαριστερά μαζί με την κεντροδεξιά από τα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90 οδηγεί την κούρσα στην Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο, μας έφερε στην κρίση, μας έβαλε στην Τρόικα, μας έβαλε στα μνημόνια. Αυτή η κεντροαριστερά λοιπόν δεν πρόκειται να, και δεν μπορεί να προσφέρει, δεν πρόκειται και δεν μπορεί να προσφέρει κάτι θετικό σε αυτή τη χώρα. Η αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει να αναδείξει και να προωθήσει και να εφαρμόσει την εναλλακτική αντιμνημονιακή προοδευτική πολιτική του, πρέπει να έχει σταθερό μέτωπο απέναντι σε αυτή την κέντρο αριστερά. Πρέπει να είναι σε ακραία αντίθεση με τις επιλογές της και να έχει πρόταση εναλλακτική απέναντι στο κέντρο αριστερό και στο κέντρο δεξιό σχέδιο, το οποίο οδηγεί την Ελλάδα στον τροϊκανό μνημονιακό δρόμο. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι κανένα άνοιγμα προς το κέντρο. Αυτό που χρειάζεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο την πολιτική του, τις επιλογές του, σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Να αποσαφηνίσει ακόμα περισσότερο, να κάνει πιο ριζοσπαστικό, ακόμα πιο συνεκτικό, πιο εύληπτο και πιο κατανοητό το εναλλακτικό του πρόγραμμα. Και στη βάση αυτού του προγράμματος, του αντιμνημονιακού προοδευτικού προγράμματος με σοσιαλιστικό ορίζοντα, να επιχειρήσει τις συνεργασίες. Συνεργασίες θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο στη βάση μιας σταθερής, συνεπούς, αντιμνημονιακής και προοδευτικής πολιτικής που θα έχει προοπτική τον σοσιαλισμό.
Θέλουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ένα μεταβατικό πρόγραμμα, προοδευτικό, ριζοσπαστικό, ένα πρόγραμμα που θα ανασυγκροτήσει τη χώρα, που θα την βάλει σε τροχιά ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη, ένα πρόγραμμα που θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό βάλτο, και αυτή η προσπάθειά μας, αυτός ο στόχος μας, θα είναι ο γνώμονας που θα κάνουμε τις συνεργασίες. Δεν θα πάμε εμείς προς το κέντρο, δεν θα πάμε εμείς σε αναδίπλωση. Εμείς θέλουμε να ριζοσπαστικοποιήσουμε αντίθετα τις κοινωνικές δυνάμεις που ακόμα ακολουθούν τις δεξιές πολιτικές, κεντροδεξιές, κεντροαριστερές πολιτικές, ώστε να προσεγγίσουν την αριστερά. Θέλουμε δηλαδή η αριστερά να γίνει το επίκεντρο μιας νέας λαϊκής ενότητας. Δεν ονοματίζω με ευκολία τις δυνάμεις με τις οποίες θα συνεργαστούμε. Εγώ λέω το περιεχόμενο της συνεργασίας. Και εδώ με βάση το περιεχόμενο της συνεργασίας θα κρίνουμε το εύρος των συνεργασιών. Με δύο λόγια, θέλουμε να συνεργαστούμε σε μια βάση ενός αντιμνημονιακού, προοδευτικού, ριζοσπαστικού προγράμματος. Όσοι συμφωνούν για την πιστή εφαρμογή αυτού του προγράμματος, εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε. Και λέμε όσοι συμφωνούν όχι μόνο στα λόγια, γιατί ξέρετε καμιά φορά στα λόγια λέγονται πολλά, αλλά στην πράξη τα πράγματα δύσκολα. Εννοούμε ότι θα συμφωνήσουμε και στα λόγια, αλλά και έμπραχτα, με αγώνες και πρωτοβουλίες, θα δείχνουμε την πρόθεσή μας να ακολουθήσουμε με συνέπεια αυτή την πολιτική την οποία διακηρύσουμε στα λόγια. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να εξαπατήσουμε τον ελληνικό λαό, όπως το έχουν κάνει όλες μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που άλλα λέγανε προεκλογικά και άλλα έκαναν μετεκλογικά. Εμείς αυτό που λέμε προεκλογικά θα το εφαρμόσουμε και μετεκλογικά. Και οι συνεργασίες που θα κάνουμε δεν είναι για να χρησιμοποιηθούν ως άλοθη για να πούμε δεν θα κάνουμε αυτά που λέγαμε, αλλά για να ενισχύσουμε τη βούληση και την κατεύθυνση μας να εφαρμόσουμε μια πολιτική η οποία θα στηρίξει τη χώρα σε αυτή την δύσκολη φάση, θα τη βγάλει από την κρίση και θα της ανοίξει νέους ελπιδοφόρους, προοδευτικούς και αντιμνημονιακούς ορίζοντες. Παναγιώτη Λαγαζάνη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχες να μας δώσει. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, την οποία παρακολουθεί ο ευρύτερος αριστερός προοδευτικός κόσμος με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι το περιβάλλον στα μίντια είναι πάρα πολύ εσφιχτικό, κυριαρχείται από διαπλεκόμενες δυνάμεις, από τις δυνάμεις του κατεστημένου, και είναι λίγες οι φωνές που στέκονται όρθιες στον χώρο της ενημέρωσης, που δίνουν μια αυθεντική ενημέρωση, μια εναλλακτική ενημέρωση, που ακολουθούν μια φωνή διαφορετική από εκείνη της ενιαίας σκέψης που κυριαρχεί σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να είσαι καλά. Και εσύ.